Ακολουθεί η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Γεια σας φίλοι και φίλες μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τρία θέματα συνηθισμένα στον άνθρωπο, αλλά για τα περισσότερα δεν γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο. Το πρώτο θέμα αφορά τα παράσιτα και σκουλίκια. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται επάνω στο παχύ έντερο, στις τοξίνες που υπάρχουν στα έντερα μέσα. Και το τρίτο θέμα αναφέρεται στο λεμφικό σύστημα, πώς λειτουργεί και πώς καθαρίζεται. Θα κάνουμε μία ανάλυση και ακολούθως θα δώσουμε τρόπους, όχι καταστολής βέβαια, θεραπείας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει, με τα στοιχεία που διαθέτει, ότι πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι μολυσμένοι με παρασιτικές ασθένειες. Στην Ευρώπη ένας στους 3 ανθρώπους είναι μολυσμένος και πάνω από το μισό του πληθυσμού του πλανήτη έχει μολυθεί με παράσιτα τουλάχιστον μία φορά. Στη Ρωσία αυτοί που έχουν παράσιτα είναι 10 φορές περισσότεροι από αυτούς που έχουν οξείς εντερικές μολύνσεις και ο αριθμός τους συγκρίνεται μόνο με αυτούς που είναι άρρωστοι με την γρίπη. Κάθε χρόνο εμφανίζονται περίπου 2 εκατομμύρια νέοι άρρωστοι και αν λάβουμε διάφορους διορθωτικούς συντελεστάς, αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος και ενδέχεται να ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια. Με ανεπίσημα στοιχεία μπορεί να είναι ακόμη χειρότερα. Εκτιμήσεις που έχουν γίνει από τον Ρος Άντερσον στην Αμερική και από τον Κραξβέγκο στη Ρωσία λένε ότι το 95 με 99% του πληθυσμού του πλανήτη έχει παράσιτα αλλά δεν το γνωρίζει. Ποια είναι αυτά τα παράσιτα? Ας τα γνωρίσουμε. Είναι πρωτόζωα, αμοιβάδες, λάμβλιες, ταξοπλάσματα, κρυπτοσπορίδια, τρυπανοσώματα, ελμύνθες, στρογγυλείς κόλικες νηματώδεις και επίπεδεις κόλικες που χωρίζονται στους κεστοειδείς και στους τριματώδεις. Οι στρογγυλείς κόλικες είναι ασκαρίδες, νηματοσκόλικες, αγγυλόστομοι, τριχίνες κλπ. Υπάρχουν οι τενιοειδείς κόλικες. Τα φλάξ στα έντερα, στα διάφορα όργανα και στους ιστούς του σώματος, παντού τα πρωτόζωα και ελμύνθες έχουν πρώτα αυτή πρόσβαση στις θρεπτικές ουσίες, στις βιταμίνες, στα συμπληρώματα που παίρνουμε για να δυναμώσουμε την υγεία μας. Δεν φτάνει που ο οργανισμός μας τρέφεται μόνο με τα απομεινάρια της τροφής που αφήνουν τα παράσιτα, τα περιτώματά τους είναι ακόμη περισσότερο τοξικά. Μας κλέβουν την τροφή, μας δηλητηριάζουν και περιμένουν τη στιγμή που ο οργανισμός θα γίνει πιο αδύνατος να πέσουν επάνω στον οργανισμό και να σπάσουν τελείως την άμυνά του. Ειδικά ο διγενής τριματώδης ο πιστόρχης επιδρά τοξικά και δημιουργεί προβλήματα στο νευρικό σύστημα του οικοδεσπότη του. Διαταράσσει επίσης τη λειτουργία των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη, καθώς δημιουργεί στένωση των αγωγών στη χολιδόχο κύστη και στο πάγκρεας, εμποδίζοντας έτσι τη ροή της χολής. Στο δε σηκώτη μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα λόγω δημιουργίας κυστών. Αναλογιστείτε εσείς ή οι γνωστοί σας
που έχετε κύστες στο σηκώτη, ποια είναι η πραγματική, αιτία. Τρόποι μόλις με παράσιτα είναι πάρα πολύ. Οι ελμύνθες και ο τεράστιος αριθμός από αμοιβάδες που δημιουργούν βλένα. Πόσοι από εσάς δεν έχετε βλένα? Νομίζω είστε ελάχιστοι. Είναι πολύ πιο διαδεδομένες ανάμεσα στους ανθρώπους από ό,τι ισχυρίζεται η επίσημη ιατρική. Η υψηλή συγκέντρωση παρασίτων έχουμε στα χοιρινά προϊόντα του εμπορίου, στα μπέικον, στα λουκάνικα, στα σαλάμια κλπ. Φάτε τα λοιπόν. Ο πιο γρήγορος τρόπος να εισχωρήσουν οι προνύμφες των παρασίτων στον οργανισμό μας είναι μέσω μολυσμένων τροφών, δηλαδή ανεπαρκώς πλυμμένων φρούτων, λαχανικών, αίμα ανεπαρκώς ψημένων και βρασμένων κρεάτων, ψαριών, αυγών και χαβιαριού. Παράσιτα έχει επίσης το στάσιμο νερό στις διάφορες λίμνες. Ένας άλλος τρόπος να κολλήσουμε παράσιτα είναι μέσω των κατοικιδίων μας. Μέσω των σκυλιών, των γατιών, των ποντικών. Τα περισσότερα ζώα έχουν μέσα τους μια σειρά από παράσιτα και τα αυγά τους συχνά καταλήγουν στο περιβάλλον μέσω των περιτομάτων του ζώου. Από τα περιτόματα μεταφέρονται στο τρίχωμα του ζώου και ο άνθρωπος μπορεί να μολυθεί με αυτά όταν χαϊδεύει το κατοικίδιό του ή ακόμη και μέσω του αέρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για μικρά παιδιά τα οποία αγαπάνε τα ζωάκια τους, καθώς και για τις εγγύους, τους αρρώστους, των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ήδη αδύνατο. Τέλος η επιδερμίδα, η άμυνα της οποίας έχει γίνει πιο αδύνατη από τα διάφορα χημικά συστατικά των κρεμών, των σαμπουάν και δεν είναι σε θέση να σταματήσει τα βακτηρίδια. Είναι οι τρόποι για να αποφύγουμε τη μόλυνση? Τι προφυλάξεις πρέπει να παίρνουμε? Πλένουμε τα χέρια μας πάντα πριν από το φαγητό. Δεύτερον, φροντίστε να πλένετε με βραστό νερό τα λαχανικά που τρώτε ομά ή να τα αφήνετε για 3-5 λεπτά μέσα σε ξύδι, νερό, ξύδι και διτανθρακικό νάτριο, μαγειρική σόδα, χωρίς αλουμίνιο. Τρίτον, μη πίνετε νερό που δεν έχετε βράσει, ειδικά όταν το έχετε λάβει από λίμνες, από πηγάδια και από άλλα ανοιχτά μέρη. Πέμπτον, μη τρώτε κρέας που δεν έχει ψηθεί καλά, όπως το σουβλάκι το χοιρινό, το λαρδί με φλέβες αίματος, κρέατος, καθώς είναι υπεύθυνο για το 95% των μολύνσεων με τριχίνες. Έκτον, όταν κάνετε μπάνιο σε άγνωστα νερά, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα μολυθείτε με κάποιο παράσιτο. Έβδομον, χρησιμοποιείτε αποθητικά για τα κουνούπια και τις μύγες. Τα έτομα που ρουφάνε το αίμα μεταφέρουν μια σειρά από ελμύνθες. Όγδον, να θυμάστε επίσης ότι πάντα πρέπει να σκέφτεστε τους άλλους. Συνεπώς, κάντε κάτι για την απελμύνθωση του σκύλου σας, για την αποπαρασίτωση του σκύλου σας. Ακόμη κι αν δεν έχετε μικρά παιδιά που παίζουν έξω στην αυλή, μη χρησιμοποιείτε σαν λύπασμα για τα λουλούδια σας τα περιτώματα των κατοικιδίων. Και μην τους επιτρέπετε να κάνουν την ανάγκη τους σε δημόσιες λίμνες ή ριάκια. Ένατον, κάντε αποπαρασίτωση στον
εαυτό σας για να μην χειροτερέψει η κατάσταση. Όταν βλέπει κανείς τις εικόνες διαφόρων μεγάλων παρασίτων, αναμπορείτε, αναρωτιέται πώς μπορεί ένα τέτοιο τέρας να ζει μέσα μας και εμείς ούτε καν να το υποψιαζόμαστε. Σχετικά με αυτό μας γράφει ο Dr. Anderson ότι ο σκοπός ενός παρασίτου είναι να κρύψει την ύπαρξή του, να ζει αθέατο, γιατί αν θα το ανακαλύψουν θα ληφθούν μέτρα για την καταστροφή και την εξουδετερωσή του. Εάν θεωρείτε πως τα παράσιτα είναι χαζά, κάνετε λάθος. Είναι πολύ έξυπνα πλάσματα. Είναι έξυπνα χάρη στην ικανότητά τους να επιβιώνουν, να αναπαράγονται στη διάρκεια δισεκατομμυρίων χρόνων. Κάτι που είναι βέβαια ο βασικός σκοπός οποιοδήποτε οργανισμού. Όταν μπουν και έχουν μακροχρόνια παραμονή στο σώμα του ανθρώπου, δημιουργείται πρόβλημα όχι μόνο στα διάφορα όργανα, αλλά και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η διαδικασία του συνεχούς αγώνα με τα ξένα παθογόνα σώματα οδηγεί όχι μόνο στην εξάντληση αλλά και στην ανάπτυξη δευτερεύουσας ανοσοποιητικής ανεπάρκειας. Έτσι προκαλούνται αυτές οι βαριές χρόνιες ασθένειες που δεν θεραπεύονται με τις συνηθισμένες μεθόδους. Όταν παίρνει κάποιος χημικά φάρμακα κατά των παρασίτων και τα παίρνει για μικρό διάστημα, δρούνε μόνο εναντίον των παρασίτων που βρίσκονται στο πεπτικό σύστημα. Στα άλλα όργανα όμως, οι ελμύνθες και οι προνύφες τους συνεχίζουν την παρασιτική τους δράση. Τα παράσιτα παίρνουν την καλύτερη διατροφή. Παίρνουν το πιο θρεπτικό κομμάτι από το μενού του οικοδεσπότη, αφήνοντάς του μόνο ψίχουλα. Σε πολλούς ανθρώπους που ζουν υγιεινά και τρέφονται σωστά, δεν παρατηρείται βελτίωση της υγείας λόγω της ύπαρξης παρασίτων. Η εξυγίαση του οργανισμού με τη βοήθεια της διατροφής, των ασκήσεων και άλλων μεθόδων, χωρίς προηγουμένως να έχουμε απαλλαχθεί από τα παράσιτα, δίνει πολύ μικρότερο αποτέλεσμα. Κάποιοι ειδικοί ισχυρίζονται ότι τα παράσιτα είναι η κύρια αιτία της παχυσαρκίας, καθώς στερούν από τον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αφήνοντάς του μόνο κενές θερμίδες. Ο οργανισμός του ανθρώπου αρχίζει να θέλει όλο και περισσότερη τροφή, γιατί δεν ικανοποιείται, καθώς η τροφή που λαμβάνει δεν έχει αρκετές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε την ύπαρξη των παρασίτων σαν μία πιθανή περίπτωση των αιτίων της παχυσαρκίας. Τα παράσιτα μπαίνουν στον οργανισμό μας όπως και οι ιοί, μέσω της επιδερμίδας, μέσω των πλενογόνων ημένων και αρχίζουν και αναπτύσσονται όπου υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Τα χλαμίδια μπορούν να εισχωρήσουν στα τυχώματα των αιμοφόρων αγκίων και να προκαλούν καταστροφή των αγκίων, να προκαλούν έμφραγμα του μυοκαρδίου, να προκαλούν φλεγμονές των γεννητικών οργάνων, να προκαλούν στήρωση, να προκαλούν φλεγμονές στο πάγκρεα, στο σηκώτη και μια σειρά από άλλες σοβαρές ασθένειες.
πηγαίνετε στο μπάνιο και κοιτάξτε τη γλώσσα σας. Θα δείτε... Θα δείτε ένα λεπτό λευκό στρώμα επάνω στη γλώσσα. Τι είναι αυτά? Είναι αυγά του Μίκητα Κάντιτα, ο οποίος Κάντιτα βρίσκεται στα έντερά σας, ναι, στα δικά σας έντερα. Και αυτό το άσπρο επίχρησμα αποδεικνύει την ύπαρξή του. Και αν υπάρχουν επάνω στη γλώσσα, θα βρίσκονται και πιο κάτω, στα τυχώματα του ισοφάγου, των εντέρων, στις βλενογόνες μεμβράνες άλλων κυλοτήτων. Όταν καθαρίζετε τα δόντια σας, μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε το επίχρησμα, δεν έχει νόημα. Και να ξέρετε πως κάθε φορά που παίρνετε κάποια αντιβίωση, βοηθάτε στην εξάπλωση αυτής της μόλυσης. Οι τοξίνες των μυκητών δηλητηριάζουν το σηκώτη. Η εμπειρία όλων των παρασιτολόγων δείχνει πως η θεραπεία κάθε ασθένειας πρέπει να αρχίζει από την απαλλαγή των παρασίτων. Ποιοι θεράποντες, ποιοι ειδικοί της ίασης, ποιοι γιατροί ξεκινούν από την θεραπεία των παρασίτων? Αναλογιστείτε εσείς που περάσατε από μία κάποια πάθηση, ασθένεια, τι αγωγή σας έδωσε ο γιατρός σας? Εάν τυχόν σας έδωσε φαρμακευτική αγωγή, τότε 100% πολλαπλασίασε τον αριθμό των παρασίτων στον δικό σας οργανισμό. Τα σκουλίκια παράσιτα μπορούν να ζουν σε οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπινου οργανισμού. Όπως ο εχινόκοκκος ζει στο σηκώτη. Κάτω από την επιδερμίδα ζει το ντεμοτέξ. Στο πεπτικό σύστημα υπάρχουν ασκαρίδες, υπάρχουν ταινίες. Θα μιλήσουμε για αυτά τα παράσιτα παρακάτω. Ποια είναι τα συμπτώματα που μας δείχνουν ότι υπάρχουν παράσιτα στον οργανισμό? Εάν ένας άνθρωπος έχει μολυθεί, παρατηρούμε την εξωτερική του όψη ή κάποιες δυσλειτουργίες του οργανισμού του. Σπυριά, φακίδες, σμιγματόρια, πρόωρη φαλάκρα, σκασίματα στις φτέρνες, ξεφλούδισμα και σπάσιμο των νυχιών, χρόνιες αμυγδαλίτιδες, πολύποδες, ροχαλιτό το βράδυ. Είναι μεγάλος ο αριθμός των συμπτωμάτων. Τα παράσιτα είναι τόσο πονηρά που μπορούν να κρύψουν την ύπαρξή τους μιμούμενα συμπτώματα άλλων ασθενειών. Γι' αυτό και οι ειδικοί συνιστούν σε όσους έχουν παραδοσιακές δημοφιλείς ασθένειες και όπου τα παραδοσιακά φάρμακα δεν τους βοηθούν, να κάνουν καθαρισμό από τα παράσιτα. Γυναίκες, προσοχή στην ύπαρξη παρασίτων, που σημαίνει φλεγμονή στις οθήκες ή πόνη. Όταν υπάρχουν επώδυνες έμμινες ρίζες με αίμα την πρώτη δεύτερη μέρα, με κούραση, με πονοκέφαλο, με διαταραχή του έμμινου κύκλου. Στη συνέχεια η επόμενη κατάληξη είναι αναπτυσσόμενο ινομίωμα ή νοκιστική μαστοπάθεια ή φλεγμονή στα επινεφρίδια, φλεγμονή στην ουροδόχο κύστη, φλεγμονή στα νεφρά. Μην μένετε στην άποψη ότι είχε δυσμηνόρεια η μάνα μου, η γιαγιά μου και είναι κληρονομικό. Όχι. Τα αίτια υπάγονται καθαρά στα παράσιτα. Υπάγονται στα βαρέα μέταλλα των εμβολίων που κάνατε. Φροντίστε να απαλλαχθείτε από αυτές τις δύο ουσίες και η έμμινος ρίση θα γίνει κάτι το φυσιολογικό.
οι μέρες της περιόδου είναι ίδιες όπως οι υπόλοιπες. Δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε πόνοι, ούτε πονοκέφαλοι, ούτε υπερβολική ροή αίματος. Άνδρες, προσοχή στα εξής. Στην προστατήτιδα, στη σεξουαλική ανικανότητα, και η οποία σεξουαλική ανικανότητα γίνεται κυστήτιδα, γίνεται άμμος και πέτρες στα νεφρά ή στην ουροδόχο κύστη, ή κυστήτιδα. Λόγω της μόλυσης βέβαια μπορούν να δημιουργηθούν και ψυχολογικά προβλήματα. Δυσκυλιότητα. Οι ελμύνθες, αυτά τα σκουλίκια, λόγω του σχήματος και των διαστάσεών τους μπορούν να φράξουν τα έντερα και να δημιουργήσουν δυσκυλιότητα. Άλλα παράσιτα, όπως είναι τα πρωτόζωα, εκρίνουν ορμονοειδείς ουσίες και προκαλούν απώλεια νατρίου και των χλωριδίων. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ευκυλιότητα. Οπότε η ευκυλιότητα σε περίπτωση μόλυσης με παράσιτα είναι αποτέλεσμα της δράσης των παρασίτων και όχι της προσπάθειας του οργανισμού να απαλλαχθεί από μια μόλυνση, από μια κακή διατροφή ή από βαρέα μέταλλα και τοξίνες. Ορισμένα παράσιτα ζουν στο λεπτό έντερο, όπου η φλεγμονή που προκαλούν δημιουργεί σε φούσκωμα και δημιουργεί αερίων. Αυτό το πρόβλημα μεγαλώνει όταν λαμβάνει το άτομο δύσπεπτες τροφές και ειδικά όξινες. Και αναφέρομαι βέβαια σε τυριά και σε κρέατα. Εάν το φούσκωμα και τα αέρια είναι συνεχόμενα και είναι κάτω στην κοιλιά, αυτό μας αποδεικνύει την ύπαρξη των παρασίτων. Αυτά τα γαστρετερικά προβλήματα μπορούν να εκδηλωθούν για πολλούς μήνες ή ακόμα για πολλά χρόνια, εάν δεν κάνει προσπάθεια το άτομο να απαλλάξει τον οργανισμό από τα παράσιτα. Τα παράσιτα προκαλούν φλεγμονή στα τυχώματα των εντέρων, τα ερεθίζουν, κάτι που μας οδηγεί σε γαστρεντερικά συμπτώματα, όπου υπάρχει ανεπαρκής απορρόφηση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, ειδικά των λιπών. Τα παράσιτα μετακινούνται μέσα στον οργανισμό, όπως μετακινούνται και οι άνθρωποι όταν δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορούν τα παράσιτα να πάνε στα υγρά των κλειδώσεων και στους μύες. Τότε ο άνθρωπος νιώθει πόνους, οι οποίοι πόνοι θεωρούνται σαν αρθρίτιδα. Οι πόνοι και οι φλεγμονές των κλειδώσεων και των μυών είναι αποτέλεσμα του τραυματισμού των ιστών που προκαλούν ορισμένα παράσιτα, είτε όταν αντιδρά ο οργανισμός στην παρουσία αυτών των παρασίτων. Έχετε ακούσει για την εοζινοφιλία? Είναι παράσιτα τα οποία ενεργοποιούν τις ανοσοποιητικές και αμυντικές αντιδράσεις του οργανισμού. Συνεπώς, όταν έχουμε αύξηση του αριθμού των εοζινόφυλων, είναι σίγουρη η ύπαρξη των ελμυνθών και η αύξηση της ποσότητας σε μία εξέταση η μονογκλομπουλίν έψιλον. Επίσης, τα εντερικά παράσιτα μπορούν να προκαλέσουν φαγούρα, ναι καλά ακούσατε, φαγούρα, έξεμα και άλλες ασθένειες οι οποίες έχουν αλλεργικό χαρακτήρα. Οι όγκοι, τα πρυξίματα, όταν πληγιάζει η επιδερμίδα, μπορούν να οφείλονται σε παρουσία πρωτόζωων. Αναφέρομαι σε άτομα
τώρα που πάσχουν από αναιμία, από έλλειψη σιδήρου. Τι συμβαίνει εκεί? Μερικά είδη από αυτά τα εντερικά παράσιτα προσκολώνται στην βλενογόνο μεμβράνη του εντέρου και απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά από τον οικοδεσπότη. Δηλαδή αφαιρούν από τις τροφές τις βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, τα ιστικά άλατα, ό,τι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο στον οργανισμό. Εάν είναι πολλά αυτά τα εντερικά παράσιτα, μπορούν να δημιουργήσουν απώλεια αίματος, κάτι που με τη σειρά του δημιουργεί αναιμία. Αναιμία μπορεί να δημιουργήσει η τριχομονάδα και άλλα μικροπαράσιτα που τρέφονται αποκλειστικά με κύτταρα του αίματος. Καμιά φορά βλέπετε ή αισθάνεστε όγκους, μάζες στα τυχώματα του λεπτού ή του παχαίους εντέρου. Αλλά αυτές οι μάζες μπορούν να δημιουργηθούν στο σηκώτη, στα πνευμόνια, στη μήτρα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά κατεστραμμένα αυγά παρασίτων, τα οποία δημιουργούν κοκκιώματα. Υπάρχει ενδεχόμενο να ερεθιστεί το κεντρικό νευρικό σύστημα από τοξικές ουσίες των παρασίτων. Η ανησυχία, η νευρικότητα είναι αποτέλεσμα της μόλυσης με παράσιτα. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προβαίνουν σε ένα καθαρισμό παρασίτων γίνανε πιο ανεκτικοί, πιο ισορροπημένοι, πιο μαλακοί, τολμώ να πω. Εσείς οι οποίοι σηκώνεστε στη διάρκεια της νύχτας που διακόπτεται τον ύπνο σας από τις 1 μέχρι τις 5 το πρωί, μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα της προσπάθειας του οργανισμού να απαλλαχθεί από τις τοξικές ουσίες που αποβάλλουν τα παράσιτα μέσω του σηκωτιού. Οι ώρες αυτές της νύχτας κυβερνώνται από το σηκώτη, βιορυθμικά. Οι διαταραχές του ύπνου μπορούν επίσης να δημιουργηθούν από μία νυχτερινή έξοδο παρασίτων από το πίσω άνοιγμα. Κάτι που προκαλεί, αναφέρομαι στον προκτό, και αυτό δημιουργεί φαγούρα και δυσάρεστη αίσθηση. Μία από τις βασικές αιτίες των αιμορροίδων είναι η ανάπτυξη παρασίτων νηματοσκολίκων κάτω από την βλενογόνο μεμβράνη του ορθίου τμήματος του παχαίους εντέρου. Υπαριθμόν ένα εχθρός, ο μύκητας κάντιτα, δημιουργεί μύκητες, μυκητιασικές λοιμώξεις, δυσβίωση, μυκητίαση, νεφρολιθίαση, πιελονεφρίτιδα, καθώς και μυνιγκίτιδα, την οποία μυνιγκίτιδα δεν μπορούν να την προλάβουν με τα εμβόλια. Καλά θα κάνουν οι μανάδες, ειδικά οι καινούργιες μανάδες, αλλά και οι παλιές, να δώσουν τη σημασία που πρέπει στο περιβάλλον και να πάνε να κάνουν μία εξέταση στον εαυτό και στα παιδιά τους για να δούνε το pH, την αλκαλικότητα ή του αίματος ή των ούρων που μας δείχνει την κατάσταση της υγείας. Ένα δυνατό ανοσοποιητικό μπορεί και είναι άτρωτο. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τριχομονάδες δημιουργούν πόνο, μία αίσθηση καύσου κατά την ούρηση, φαγούρα, προστατίτιδα, κυστίτιδα και υπογονιμότητα. Χλαμίδια δημιουργούν
φλεγμονές στις άλπιγγες, στην ουριθρίτιδα, γενικά στο γεννητικό σύστημα, σαλπιγγίτιδα, κοιλιακό άλγος, καθώς και στη ηρότητα. Μυκόπλασμα δημιουργεί φλεγμονή, προστατίτιδα, κυστίτιδα, πιελονεφρίτιδα, πόνο στην βουβονική χώρα, υπογονιμότητα και είναι υπεύθυνο το μυκόπλασμα για τις αποβολές. Σταφυλόκοκκος είναι υπεύθυνος για τη γρίπη, για τη σύψη, για την εντεροκολίτιδα, τη δηλητηρίαση, την αμυγδαλίτιδα, στην διαποίηση τραύματος, σε δοθήνες καλόγερους. Είναι φοβερό αυτό το παράσιτο. Και πάμε στις ασκαρίδες, τα σκουλίκια, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αίσθημα ναυτίας, εντεροβίαση, είναι υπεύθυνα για το τρίξιμο των δοντιών. Παρακολουθήστε αν στη διάρκεια του ύπνου το παιδιό σας τρίζουν τα δόντια τους. Φταίνε οι ασκαρίδες, φταίνε τα σκουλίκια. Φταίνε για τους πονοκεφάλους, για την έλλειψη όρεξης για φαγητό ή για κοιλιακή διάταση. Ονυματώδης σκόλιξ. Τι είναι, σκουλίκια, τα οποία δημιουργούν φαγούρα στο προκτό, ευερεθιστικότητα και κατάθλιψη. Γκιάρντια, ένα παράσιτο που δημιουργεί κοιλιακούς πόνους, δυσκυλιότητα ή διάρρεια, ή εναλλαγές διάρειας, δυσκυλιότητες διάρειας, αλλεργίες, υπατήτιδα, παγκρεατήτιδα, νευροκυκλοφορική ασθένεια, καθώς και ανεμία. Πάμε σε ένα παράσιτο το οποίο το έχει το λιγότερο του 50% του παγκόσμιου πληθυσμού και δεν το γνωρίζει και λέγεται ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο είναι υπεύθυνο για γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος, για καούρα, για ναυτία, για ξηροστομία, για γαστρίτιδα ή για ρεψίματα. Ρεψίματα όχι εσκεμμένα, εκ του φυσικού. Ο ιός Epstein-Barr ή ιός της λιμόδους μονοπυρήνωσης δημιουργεί πόνο στο λαιμό, διαταραχές στον ύπνο, κατάθλιψη, αρρυθμία, κούραση, αλλεργία, αλλά είναι το κύριο αίτιο για δημιουργία λεμφωμάτων. Πάμε στο CMV, είναι ένας κυταρομεγαλοϊός, ο οποίος δημιουργεί κούραση, πονοκέφαλο, φλεγμονή στο σηκώτη, φλεγμονή στο σπλήνα, στο πάγκρεα, στα νεφρά. Ερχόμαστε στο στρεπτόκοκο. Βαρεθήκατε να τα ακούτε, έτσι δεν πειράζει, αυτά εξακολουθούν και υπάρχουν. Οφείλετε να τα γνωρίζετε. Ο στρεπτόκοκκος δημιουργεί πονόλαιμο, αμυγδαλίτιδα, υγμωρίτιδα, πνευμονία, λεμφαδενίτιδα, οτίτιδα, δερματικά εξανθήματα, πιώδη αρθρίτιδα, ρευματισμούς. Οστρακιά, οστεομελίτιδα και μπορεί να δημιουργήσει διάφορες νεφρικές διαταραχές. Εσερίχια κόλλη. Αυτό το παράσιτο δημιουργεί διάρρεια, δυσβίωση, χολοκυστίτιδα, γαστρεντερίτιδα, τραχυίτιδα, αρθρίτιδα και είναι υπεύθυνο για τα αδενώματα. Και πάμε σε ένα άλλο παράσιτο που δημιουργεί την ονειχομυκητίαση. Είναι ο μύκητας των νυχιών, όπου
ειδικά εμφανίζεται ειδικά στο μεγάλο δάκτυλο, ασπρίζει, κυτρινίζει το νύχι και μέσα υπάρχει αυτός ο μύκητας των νυχιών. Υπάρχει ένας άλλος ιός, ο ΙΤΑ HPV, Human Papilloma Virus, ή ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο οποίος δημιουργεί θυλώματα, κονδυλώματα, δυσπλασία και καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, καθώς και μυρμηγκές. Είναι το παράσιτο του έρπη, που δημιουργεί κάψιμο, πόνο, φαγούρα στα γεννητικά όργανα και φλίκτενες πάνω στην επιδερμίδα. Αλλά είναι υπεύθυνος ο έρπης και για την υπογονιμότητα. Συνεπώς, η χρόνια κούραση περιλαμβάνει αδυναμία, παράπονα για γρυποειδείς καταστάσεις και μπορεί να προκληθούν από παράσιτα τα οποία προκαλούν αναιμία, δηλητηρίαση, ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό, πρωτεϊνών, υδατατράκων, βιταμινών, λιπών, βιταμίνες όπως είναι η Α και η Β12, και αυτό μας το αποδεικνύει η αύξηση στο σωματικό βάρος, η υπερβολική πείνα, ή αντίστοιχα η απώλεια βάρους, η άσχημη γεύση στο στόμα, η άσχημη αναπνοή, τα σπυριά και οι ημικρανίες. Είδαμε τα προβλήματα, φίλοι μου, ακούσατε τον αριθμό των παρασίτων και τι δημιουργούν. Ας πάμε στη λύση και στη θεραπεία. Το σκόρδο, ιδιαίτερα το ομό σκόρδο, σκοτώνει τα εντερικά παράσιτα. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν οξύουρους πρέπει να τρώνε το πρωί μία σκελίδα ομό σκόρδο, αμάσιτη. Σαν χάπι. Η μυρωδιά καμιά φορά όμως μας δημιουργεί πρόβλημα. Κι όμως είναι τόσο αποτελεσματικό σε πολλές παθήσεις που θα πρέπει να παραβλέψουμε αυτή τη μυρωδιά, δεδομένου ότι το σκόρδο περιέχει 400 ουσίες και παράλληλα έχει αντιβιωτικές ιδιότητες. Άλλος τρόπος για να πολεμηθούν τα παράσιτα είναι να βράσετε αρκετές σκελίδες σκόρδου, ακόμη και μεγάλα ή με νερό, μέχρι να γίνει πολτός. Και παίρνετε από αυτό το πολτό ένα κουτάλι του γλυκού νηστική. Το ομό κρεμμύδι είναι πολύ αποτελεσματικό για τα εντερικά παράσιτα. Μπορείτε να κάνετε ένα τσάι με φλιό από ιτιά και να το πίνετε πρωί, μεσημέρι και βράδυ πριν από το φαγητό. Άλλος τρόπος εκτός από το σκόρδο και την ιτιά είναι το ρόδι. Συνήθως τρώμε το εσωτερικό και πετάμε το εξωτερικό. Κόψτε το με ένα ψαλίδι ή με ένα μαχαίρι σε μικρά κομμάτια, αποξηράνετε το φλιό του ροδιού και βράστε και πίνετε το λιγότερο 2 ποτήρια την ημέρα νηστική. Είναι ιδιαίτερο για τα εντεροπαράσιτα, αλλά ακόμη πιο ιδιαίτερο για την ταινία. Τα άνθη της άγριας τριανταφυλιάς, τα λεγόμενα κοινόροδα ή οι καρποί, πίνετε ένα ποτήρι πρωί και ένα ποτήρι το βράδυ, ένα φλιτζάνι.
σας είπα ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο τα άνθη όσο και τους καρπούς, τα οποία μπορούν και λειτουργούν σαν παρασιτοκτόνα. Ένα άλλο παρασιτοκτόνο, ειδικό για τις αμοιβάδες και τα σκουλίκια, είναι το τσάι της μέντας. Εδώ όμως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, διότι η μέντα διεγείρει το νευρικό σύστημα. Άρα μπορείτε να πάρετε ένα φλιτζάνι το πρωί ή το μεσημέρι, όχι το βράδυ. Τι μπορείτε να κάνετε με διφτέρι? Να βράσετε σε ένα ποτήρι νερό, να βράσετε ένα φλιτζάνι νερό περίπου με ένα γραμμάριο και να πίνετε από αυτό για 5 μέρες. Είναι αποτελεσματικό τόσο για τις αμοιβάδες όσο και για την ταινία. Ο περιορισμός όμως των ημερών έγκυται στην τοξικότητα της φτέρης, το οποίο παράλληλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τσάι σαν εντομοκτόνο για τις διάφορες ασθένειες των λουλουδιών ή των φρούτων, των καλοκαιρινών. Είτε είναι ντομάτες, είτε είναι πατάτες, είτε είναι μελιτζάνες, πιπέρια, λάχανα, οτιδήποτε. Είναι καταπληκτικό. Ή μπορείτε να κάνετε ένα συνδυασμό φτέρης και μέντας και να πίνετε ένα ποτήρι το πρωί νηστική. Άλλο βότανο το οποίο απομακρύνει τις λεβίδες ειδικά είναι ο απήγανος. Άρα μπορείτε να κάνετε ένα εχύλισμα σε ένα φλιτζάνι βραστού νερού, να ρίξετε περίπου ελάχιστο, όχι πολύ, γύρω στο 1 γραμμάριο περίπου φύλλα απήγανου και να το πιείτε το πρωί. Θα πρέπει να τονιστεί ότι απαγορεύεται ο απήγανος ή το έχημά του ή το αφέψιμά του στις εγγύους, διότι μπορεί να δημιουργήσει αποβολή. Είναι τοξικός. Άρα απαγορεύεται η λήψη απήγανου σε εγγύους. Εάν υπάρχουν ταινίες, πάρα πολύ αποτελεσματικός είναι ο τρόπος της λήψης ομόγκολο κυθόσπορων. Θα πρέπει το άτομο που πάσχει από σκουλίκια ή ταινίες να βάλει στο μπλέντερ 80-100 γραμμάρια περίπου την ημέρα, να τα κάνει σαν να τα αλευροποιήσει και να αρχίζει να τα τρώει. Τέλος, ειδικά την τρίτη μέρα θα πρέπει να λάβει ένα κουτάλι σούπας καστορέλαιο για να ενεργηθεί και να βγουν τα περιτώματα μαζί με τα παράσιτα. Εκείνη που είναι καταπληκτική είναι η αψιθιά, η αρτεμισία, η λεβιδόχορτο. 1-2 γραμμάρια φύλλα από την αψιθιά σε βραστό νερό και τα πίνουμε σε 2 δόσεις την ημέρα, 1 πρωί και 1 βράδυ. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για σκουλίκια. Εδώ θα πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν έλκο στομάχου, γιατί πρέπει να αποφύγουν την αψιθιά. Επίσης, μαζί με την αψιθιά μπορούν να προσθέσουν και δεντρολίβανο. Είναι και αυτό αποτελεσματικό. Τώρα, στοιχεία ελήφθησαν από το site του φτιάχνω.gr και η δική μου πρόταση για την αντιμετώπιση των παρασίτων, των ταινιών, των σκουλικιών είναι η εξής. Πάρτε ένα μολύβι και ένα χαρτί, παρακαλώ, και γράψτε. Κάντε ένα μείγμα
βοτάνων με 2 κουταλιές σούπας από αψιθιά, γαρίφαλο, κανέλα, φλιωροδιών, φλιοκαριδιών, ίδραστη, μέντα και μάραθο. Και σε μικρή ποσότητα, δηλαδή στο ήδη υπάρχουν μείγμα, προσθέστε 1 κουταλιά σούπας απίγανο και 1 κουταλιά σούπας φτέρι. Για 3 μέρες βάλτε 1 κουταλιά της σούπας από το μείγμα που κάνατε σε 800 ml ζεστού νερού και πιείτε το σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μαζί με 100 γραμμάρια ομά κολοκυθόσπορα ομά περασμένα από μπλέντερ. Τέλος της τρίτης ημέρας πάρτε 1 κουτάλι σούπας καστορέλαιο που είναι ελαφρύ καθαρτικό για την εξαγωγή και για 10 μέρες τουλάχιστον πίνετε 2 φλιτζάνια από αυτό το τσάι. Γνωρίζετε ότι έχετε 3 με 15 κιλά τοξίνες στα έντερα. Ναι, 3 με 15 κιλά. Ανάλογα με το σκαρί, ανάλογα με το σωματότυπο τον οποίο έχετε και ανάλογα με τα κιλά που έχετε βέβαια. Πού είναι αυτές οι τοξίνες? Στο έντερο, στο βασιλιά των οργάνων, για το οποίο είχε πει ο Ιπποκράτης ότι όλες οι ασθένειες προέρχονται από αυτό, από το έντερο. Οι τοξίνες από τον τρόπο ζωής αλλά και από τη διατροφή μας μας δημιουργούν τα εντερικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικός ο καθαρισμός και η αποτοξίνωση του παχαίως εντέρου και του λεπτού τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Ο μεγαλύτερος εχθρός των εντέρων είναι η δυσχυλιότητα. Τι είναι το παχύ έντερο? Ότι είναι και το αποχετευτικό σύστημα ενός σπιτιού. Κανείς δεν θέλει να έρχεται σε επαφή με αυτό, όμως χωρίς αυτό το ίδιο το σπίτι και οι ένοικοι του δεν μπορούν να επιβιώσουν. Το παχύ έντερο είναι το μέρος που στέλνουμε ότι δεν θέλουμε να υπάρχει στη ζωή μας. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στα τροφικά απόβλητα που μέσω του εντέρου πηγαίνουν και στην απομάκρυση, αλλά και για τα συναισθηματικά απόβλητα. Δηλαδή για κάθε συναίσθημα που δημιουργήθηκε μέσα μας και δεν το αποδεχόμαστε, δεν το θεωρούμε ευπρόσδεκτο στη ζωή μας, όπως είναι η φόβη, η θλίψη, ο θυμός. Αυτή η στάση και σε συνδυασμό με την αυξανόμενη έλλειψη κίνησης στη ζωή μας και με την όλο περισσότερο ακατάλληλη διατροφή μας οδηγεί στην εμφάνιση ασθενειών του παχαίους εντέρου, όπως είναι το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, στο μετεωρισμό, στη δυσχυλιότητα και τέλος ακόμη σε καρκίνο του παχαίους εντέρου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι η πιο γρήγορα αυξανόμενη μορφή καρκίνου στη σημερινή κοινωνία. Ήταν η 4η συχνή μορφή καρκίνου και σήμερα είναι η 2η περίπου. Και αυτό επηρεάζει άντρες και γυναίκες στο ίδιο ποσοστό και ειδικά με τους άντρες να ξεπερνούν τις γυναίκες ελαφρά. Μέσα στις λάχνες του εντέρου αποθηκεύονται τοξίνες από τροφές, από νερό, από φάρμακα, από βαρέα μέταλλα, από βακτήρια και ιούς. Ακόμη κι αν τρώμε υγιεινά θα πρέπει να καθαρίζουμε το παχύ έντερο 1 με 2 φορές το χρόνο. Ο πρώτος λόγος
είναι ότι δεν μπορούμε να χωνέψουμε 100% τις τροφές που τρώμε, και ο δεύτερος είναι ότι συνέχεια είμαστε υπό την επίρρεια των τοξινών. Για όσους τρώνε ζωικές ή μαγειρεμένες τροφές, επιβάλλεται ένας τέτοιος καθαρισμός. Γιατί πρέπει να είναι σίγουροι πως έχουν συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέρος από ακαθαρσίες, τόσο στο λεπτό όσο και στο παχύ έντερο. Ειδικά όμως σε ανθρώπους που ασθενούν, η πλήρη θεραπεία μπορεί να μην έρθει ποτέ, αν δεν καθαρίσουν αρχικά το έντερο τους και αν δεν διορθώσουν τον τρόπο πέψης. Ο καλός καθαρισμός εντέρου αυξάνει το ανοσοποιητικό και μεγαλώνει τη μακροζωία. Όταν κάποιος κάνει μια τέτοιου είδους αποτοξίνωση, όλα τα ζωτικά όργανα ωφελούνται. Διότι ένα αδύναμο έντερο τραβάει ενέργεια από όλα τα υπόλοιπα όργανα, όπως είναι το σηκώτη, τα νεφρά. Βλάβες στο έντερο προκαλούν τα σιτηρά που έχουν γλουτένη, πάνω από 30-35%, για τον λόγο θα πρέπει να πάμε πίσω στο παρελθόν και να αρχίζουμε να καταναλώνουμε ψωμί και μακαρόνια ζυμαρικά από ζέα, τα οποία έχουν λιγότερο από 5 της χιλίης γλουτένη. Αναλογιστείτε, λιγότερο από 5 της χιλίης το δίκοκο σιτάρι, τύπου φάρο, όχι το γερμανικό το ντίγκελ, εκείνο έχει 18% γλουτένη, 30-36% όλα τα άλλα υβριδικά δημητριακά, είτε είναι σε μορφή άσπρου αλευρίου, είτε είναι ολικής. Η ζάχαρη, τα ζωικά προϊόντα που δεν αφομοιώνονται σωστά, η πολυφαγία, το στρες και ο θυμός, η έλλειψη ξεκούρασης. Άρα, ένας υδροκαθαρισμός σε γιατρό ή 10 υποκλεισμοί μία φορά το χρόνο με κλείσμα είναι απαραίτητα. Εάν προτιμήσετε να πάρετε ένα δοχείο υποκλεισμού, θα σας μείνει μία ζωή. Και εγώ έχω να προτείνω 1,5 λίτρο βρασμένο νερό, τόσο μπαίνει στο δοχείο υποκλεισμού, 1,5 λίτρο, το βράζετε, το αφήνετε κρυώνει στους 30 βαθμούς περίπου, ρίχνετε μέσα ένα κουτάλι του γλυκού, διταθρακικό νάτριο, μαγειρική σόδα χωρίς αλουμίνιο, ένα κουτάλι σούπας φυσικό χυμό λεμονιού, το χυμό από ένα ελληνικό καφέ και ένα κουτάλι γλυκού ή σούπας γλυκερίνη. Εάν δεν έχετε γλυκερίνη, μπορείτε να βάλετε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Προτείνω 3 κλείσματα στη σειρά, δηλαδή ένα κάθε μέρα για 3 μέρες και τα υπόλοιπα 7 ένα κάθε δεύτερη ημέρα. Πώς θα αποβάλλετε τις τοξίνες από τον οργανισμό? Εάν νιώθετε χωρίς ενέργεια, εάν νιώθετε υποτονικά, εάν σηκώνεστε το πρωί και αισθάνεστε ότι σας έχουν χτυπήσει, εάν έχετε προβλήματα με την επιδερμίδα, εάν υπάρχουν πόνοι, ενοχλήσεις, αν υπάρχουν προβλήματα στη χώνευση, θα πρέπει να αλλάξετε συνήθειες. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στο χάσιμο βάρος που τόσο θέλετε, ιδιαίτερα τώρα που σε λίγους μήνες, σε 2-3 μήνες, θα ξεκινήσουν και οι καλοκαιρινές διακοπές. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι ήρθε η ώρα για αποτοξίνωση. Πολλοί πολιτισμοί εδώ και αιώνες, σε διάφορες σχολές, τις ινδικές, τις κινέζικες, η αποτοξίνωση είναι μία διαδικασία καθαρισμού του σώματος, μία διαδικασία χαλάρωσης που ξεκινάει
από μέσα προς τα έξω. Συνεπώς, απομακρύνοντας και περιορίζοντας τις τοξίνες και τροφοδοτώντας το σώμα με θρεπτικά συστατικά, προστατεύει κανείς την υγεία του από διάφορες παθήσεις και ταυτόχρονα εξασφαλίζει ευεξία, υγεία σε υψηλό επίπεδο. Το σώμα μας έχει φυσικούς μηχανισμούς αυτοίασης και απομάκρυσης των περιττών και ακατάλληλων στοιχείων. Απλά με την αποτοξίνωση ενισχύουμε και βοηθάμε τον οργανισμό. Η αποτοξίνωση ξεκινά με τον καθαρισμό του αίματος. Και για μένα η τοξινεμία είναι η μία και η μοναδική αιτία. Από εκεί και πέρα η τοξινεμία μπορεί να χτυπήσει λόγω της μοναδικότητας του ανθρώπου σε διαφορετικά σημεία, δεδομένου ότι δεν λειτουργούμε όλοι το ίδιο και υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ψυχικής ενέργειας και αντοχής. Αυτή η αποτοξίνωση γίνεται κυρίως από το σηκώτη. Το σηκώτη ξεχωρίζει τις τοξίνες και τις καταστρέφει. Άλλο όργανο το οποίο ξεχωρίζει τις τοξίνες και τις καταστρέφει είναι τα νεφρά, είναι τα έντερα, είναι τα πνευμόνια, είναι οι λεμφαδένες, είναι και το τρίτο νεφρό. Το τρίτο νεφρό, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι η επιδερμίδα. Συνεπώς, υποφέρει ο οργανισμός εάν αυτά τα όργανα δεν λειτουργούν σωστά και θα πρέπει να τα δυναμώσουμε. Συνεπώς, ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης θα μπορούσε να είναι το εξής. Ξεκινάμε με μία νηστεία ή ξηρασία ή μάλλον ξεκινάμε με μία αποπαρασίτωση. Έπεται η νηστεία ή η ξηρασία και δυναμώνουμε τα διάφορα όργανα με διάφορα βότανα. Ένα παράδειγμα, μπορούμε να τονώσουμε και να καθαρίσουμε το σηκώτη με ένα μείγμα από σπόρους γαϊδουράγκαθο, σισάνδρας και πεονίας. Λοιπόν, άρα η καταστροφή, θα πρέπει να διευκολύνουμε την καταστροφή των τοξινών μέσα στα έντερα, στα νεφρά και στην επιδερμίδα. Θα πρέπει η αποτοξίνωση να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος, το κυκλοφορικό, και θα πρέπει να ανατροφοδοτήσει το σώμα, τον οργανισμό με θρεπτικά υγιεινά συστατικά. Η αποτοξίνωση πετυχαίνει γιατί ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κυττάρων, τα οποία κύτταρα είναι τα μικρότερα στην στοιχεία στο ανθρώπινο σώμα. Θα πρέπει συνεπώς, και το συστήνουν πάρα πολλοί επιστήμονες, να αποτοξινώνεται το άτομο 1 με 2 φορές το χρόνο. Θα πρέπει να υπάρχει προσοχή σε παιδιά και σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις. Οπότε όλη αυτή η αποτοξίνωση μπορεί να γίνει με κάποιον ειδικό. Έχετε υποτονικότητα, έχετε ανεξήγητη κούραση, υπάρχει ερεθισμένη επιδερμίδα, υπάρχουν επιδερμίδες, υπάρχουν λοιμώξεις, υπάρχουν σακούλες κάτω από τα μάτια, υπάρχει διεσταλμένο στομάχι, ακόμη
Και αν το σώμα είναι αδύνατο, υπάρχει πρόβλημα με τον κύκλο των γυναικών, υπάρχει έλλειψη πνευματικής διάβγειας, υπάρχει πρόβλημα με τη μνήμη. Είναι όλα αυτά, είναι φαινόμενα στα οποία, τα οποία μπορούν να βρουν λύση μέσω της αποτοξίνωσης. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσετε να ξεφορτώνετε τοξίνες από το σώμα. Τοξίνες που δημιουργούνται από τον καφέ, από τα ενοπνευματώδη, από τα τσιγάρα, από την επεξεργασμένη ζάχαρη, από τα κορεσμένα λίπη που λειτουργούν σαν τοξίνες και εμποδίζουν το σώμα να ανακτήσει δυνάμεις. Να τι θυμήθηκα τώρα. Κάποιοι επιστήμονες κάποια στιγμή βγάλανε σαν τροφή για τα χοιρινά τις μαργαρίνες. Φαίνεται ότι τα χοιρινά, τα γουρούνια, ναι, μη σας φαίνεται περίεργο, δεν δέχτηκαν αυτή την τροφή και αμέσως οι δήμονες σκέφτηκαν να την πλασάρουν στον άνθρωπο. Τι είναι η μαργαρίνη? Είναι πλαστικό, κυρίες και κύριοι. Για ένα άτομο, για ένα ηλεκτρόνιο θα είχε τη μορφή πλαστικού. Δεν το πιστεύετε. Πάρτε μία κουταλιά μαργαρίνη, αφήστε την έξω στο παράθυρο, έξω στην ατμόσφαιρα. Θα διαπιστώσετε ότι δεν θα την αγγίξει ούτε μύγα, ούτε μυγαράκι, ούτε τίποτα. Και μετά, αν θα πάτε μετά από 10, 20, 100 χρόνια, αν θα ζείτε, θα αντιμετωπίσετε το ίδιο πλαστικό. Η μαργαρίνη είναι πλαστικό. Συνεπώς, αντικαταστήστε τη μαργαρίνη με κάποιο φρέσκο βούτυρο, είτε αγελάδος, είτε κατσικίσο. Ας ξαναγυρίσουμε στις παλιές ελληνικές ρίζες. Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τα καθαριστικά του σπιτιού, τα χημικά. Καθαριστικά επιφανειών, σαμπουάν, αποσμητικά. Και να τα αντικαταστήσετε με φυσικά προϊόντα που κάνουν την ίδια και καλύτερη δουλειά. Εγώ έχω να σας συστήσω το υπεροξίδιο του υδρογόνου 50%, το οποίο διαλύεται σε νερό, δεν έχει καμία παρενέργεια, απλά θα πρέπει να προσέξετε όπως είναι μέσα στο μπουκάλι να μην έλθει σε επαφή με την επιδερμίδα, γιατί δημιουργεί εγκάμματα, ενώ διαλυμένο δεν έχει καμία παρενέργεια, αλλά απεναντίας σκοτώνει, καταστρέφει όλα τα παράσιτα, όλα τα μικρόβια. Και προσοχή στις οδοντόπαστες. Έχουν φθόριο, το φθόριο συσσωρεύεται στην επίφυση και μετά η συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών είναι συμπεριφορά ζόμπι. Εσείς θα κάνετε τη δική σας επιλογή. Το στρες είναι υπεύθυνο και κινεί τη διαδικασία για την έκρηξη ορμονών. Μπορεί οι ορμόνες να βοηθούν ειδικά στην ορμή αδρεναλίνης για να κερδίσουμε ένα αγώνα ή να ανταποκριθούμε, ας πούμε, σε κάτι το ξαφνικό, να πάμε σε μια δουλειά. Εν τούτης, το στρες δημιουργεί τοξίνες, μειώνουν τα αποτοξινωτικά ένζημα που εκρίνει το σηκώτη. Γι' αυτό η καλή ιδέα είναι να αποτοξινώσετε τη ζωή σας από το περιττό στρες και άγχος με παράλληλη αποτοξίνωση του σώματος από τις τοξίνες. Αυτό μπορεί να το δώσει το πινκ πονγκ, η γιόγκα, ο διαλογισμός. Είναι αποτελεσματικοί τρόποι για να αποβληθεί ένα μέρος του στρες. Και παράλληλα η γυμναστική. Η γυμναστική η οποία δυναμώνει τις φυσικές και πνευματικές άμυνες σε όσα παίρνει η ζωή. Υπάρχουν πολλά προγράμματα
και όλα εξαρτάται από τις ανάγκες και τις επιλογές σας. Θα μπορούσα να προτείνω να καταναλώνετε 1 έως 3 κουταλιές της σούπας σπόρους λιναρόσπορου που καθαρίζει το παχύ και το λεπτό έντερο από την πολύχρονη βλένα και από τα παράσιτα. Και παράλληλα να διατηρηθεί η εντερική μικροχλωρίδα. Αυτό μας βοηθάει στην ομαλοποίηση του βάρους του σώματος καθώς και στην κάψη του λίπους. Επηρεάζει πάρα πολύ θετικά τη ρύθμιση του μεταβολισμού των λιπιδίων. Ο λιναρόσπορος είναι θαυμάσιος, είτε πάρετε αλεύρι είτε πάρετε σπόρους. Από το μεν αλεύρι θα μπορέσει να προσλάβει ο οργανισμός τις βιταμίνες του λιναρόσπορου. Οι δε σπόροι θα βοηθήσουν ακόμη καλύτερα τον καθαρισμό τόσο του λεπτού όσο και του παχαίου σεντέρου. Αυτή η λύση βοηθά σε όσους έχουν γαστρίτιδα, κολίτιδα, καρκίνο στο δωδεκαδάκτυλο, παθήσεις στο ουροποιητικό, παχυσαρκία, κυστίτιδα και γενικά διαταραχές στο μεταβολισμό. Μπορείτε για 7 μέρες να βάλετε 1 κουτάλι της σούπας σπόρους λιναρόσπορου και να τους αναμίξετε με 100 ml κεφίρ, περίπου με μισό ποτήρι κεφίρ, και να το πίνετε σε καθημερινή βάση. Τη δεύτερη εβδομάδα 2 κουταλιές της σούπας, πάλι με 100 ml κεφίρ, και την τρίτη εβδομάδα 3 κουταλιές της σούπας με 150 ml κεφίρ. Το κεφίρ, όπως γνωρίζετε, είναι πηγή προβιωτικών. Μας ήλθε από τα Καυκάσια βουνά, από τη Μικρά Ασία, όπου είναι διαδεδομένα τα ωφέλη τα οποία προσφέρει. Αυτό είναι ένα συμβιωτικό μείγμα μικροοργανισμών και παράγεται από οποιοδήποτε τύπο γάλακτος, είτε είναι κατσικίσιο, είτε πρόβουγιο, είτε αγελαδινό. Μαζί με μύκητες κεφίρ. Είναι κάτι μικρές μορφές, οι οποίες συντοχρόνο αυξάνονται και μεγαλώνουν. Είναι μια ποικία φιλικών βακτηριδίων και μοιάζουν εξωτερικά όταν το πλύνετε με γλυκό νερό σαν κουνουπίδι. Το αποτέλεσμα της ζύμωσης του κεφίρ με του γάλακτος είναι εύγευστο, είναι εύπεπτο και υγιεινό. Περιέχει ό,τι περιέχει το γάλα χωρίς τις παρενέργειες του γάλακτος. Δηλαδή έχει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, ασβέστιο, μαγνήσιο, πάρα πολλά μέταλλα τα οποία χρειάζεται ένα υγιές νευρικό σύστημα. Έχει φόσφορο, έχει βιταμίνες α, βιταμίνη β1, β12, καθώς και τη σε. Περιέχει και βιοτίνη, η οποία βοηθά στην αφομοίωση των υπόλοιπων βιταμινών της ομάδας β από το σώμα. Και καλό είναι να το φτιάχνετε, ας πούμε, και να το καταναλώνετε κάθε 24, κάθε 48 ώρες. Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να πίνετε 1,5 με 2 λίτρα νερό την ημέρα. Άλλοι τρόποι καθαρισμού. 1 μέρα την εβδομάδα προτείνω πλήρη αποχή από φαγητό και νερό, ξηρασία εν ολίγης, και την επόμενη μέρα μόνο φρούτα. Επιλέξτε ένα φρούτο, αρκεί να είναι όριμο, να έχει ζάχαρα, να έχει πολυζαχαρίτες. Μία φορά την εβδομάδα. Άρα 2 μέρες δωρίστε στην καλή υγεία του οργανισμού σας. Θα πρέπει να καταναλώνετε πολλές ίνες, όπως ίνες περιέχουν
τα φρέσκα βιολογικά φρούτα ή λαχανικά, όπως είναι το ρύζι, τα ρεπανάκια, οι αγκινάρες, το λάχανο, το μπρόκολο και φύκια, διάφορα φύκια. Ένα από αυτά είναι και η σπιρουλίνα. Ένα κουταλάκι κοφτό το πρωί μέσα σε πορτοκάλο χυμό. Θα πρέπει να καθαρίσετε το σηκώτι με κολιτσίδα, με σπόρους γαϊδουράγκαθο, με κολιτσίδα και μπορείτε να το καθαρίσετε ακόμη καλύτερα εάν λάβετε πράσινο τσάι ή τσάι σιμίδας. Το πράσινο τσάι και το τσάι σιμίδας είναι το ίδιο. Απλά το ένα είναι κινέζικο προϊόν και το άλλο είναι ελληνικό και φθηνό. Η προστασία όμως είναι η ίδια. Θα πρέπει καθημερινά να παίρνετε βιταμίνη C, η οποία βιταμίνη C παράγει γλουταθιόνη, μια ουσία την οποία χρησιμοποιεί το σηκώτι για να απομακρύνει τις τοξίνες. Βιταμίνη C μπορείτε να πάρετε είτε από το ζαμπούκο, είτε από τον ιβίσκο, είτε από τα κοινόρωτα, καθώς επίσης και από σπόρους, από ξηραμένους σπόρους υποφαούς. Οπωσδήποτε 1,5 λίτρο νερό την ημέρα. Κάντε εισπνοές το πρωί. Κάντε μεγάλες εισπνοές. 5-10 εισπνοές μεγάλες. Για να επιτρέψετε το οξυγόνο να έχει επάρκεια μέσα στον οργανισμό. Μετατρέψτε το στρες σε ευχάριστα συναισθήματα. Κάντε υδροθεραπεία. Κάντε ένα ζεστό μπάνιο για 5 λεπτά περίπου, 10. Αφήστε το νερό να τρέξει στην πλάτη, να ζεστάνει όλο το σώμα και συνεχίστε για 30 με 60 δευτερόλεπτα με κρύο νερό. Επαναλάβετε 3 φορές. Θα εκπλαγείτε από τη ζωντάνια και τη ζωτικότητα που θα σας δώσει αυτή η απλή πράξη. Μπορείτε να κάνετε σάουνα, η οποία σάουνα βοηθά στην αποβολή περιττών ουσιών λόγω της εφίδρωσης. Ένας άλλος τρόπος είναι ο χυμός λεμονιού με καγέν, με πιπέρι, ο οποίος υποστηρίζει τον πλενογόνο και καθαρίζει το πεπτικό, το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα, καθώς επίσης και το σιρόπι σφεντάμου. Δηλαδή 2 κουταλάκια σιρόπι σφεντάμου σε 500 γραμμάρια νερό και μισό κουταλάκι, ένα τρίτο, ένα τέταρτο περίπου κουτάλι του γλυκού καγέν, καυτερό πιπέρι. Αυτό θα πρέπει να παίρνετε το λιγότερο 3 φορές τη μέρα για να καθαρίσει το παχύ έντερο και μας βοηθά στην κένωση. Μας βοηθά την αποβολή των ανεπιθυμήτων ουσιών. Βοηθά επίσης το βούρτσισμα. Υπάρχουν ειδικές βούρτσες ή αυτοί που χρησιμοποιούν στην θεραπεία της κυταρίτιδος. Ένα σφουγγάρι φυτικό που λέγεται λούπα. Κάντε βούρτσισμα χωρίς νερό σε όλο το σώμα. Θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα. Και βέβαια μιλάμε για την άσκηση. Και ποια άσκηση είναι η καλύτερη? Το περπάτημα. Κάντε 3 χιλιόμετρα τη μέρα περπάτημα. Κάντε σχοινάκι. Κάντε γιόγκα. Παίξτε πινκ-πονγκ. Βοηθάει στην αποτοξίνωση.
Στα 70 χρόνια ζωής καταναλώνει ένας άνθρωπος περίπου 40.000 λίτρα υγρά και 100 τόνους τρόφιμα. Όλα αυτά περνούν μέσα από τα έντερά μας. Και δεν μιλώ βέβαια για τα τοξικά απόβλητα, τα οποία συσσωρεύονται στα έντερα και στο στομάχι. Δημιουργούν ανεπανόρθωτη ζημιά, δημιουργούν δηλητήριο στο αίμα, δημιουργούν τοξινεμία που είναι η βάση για κάθε πάθηση, για κάθε σύμπτωμα, για κάθε ασθένεια. Στοιχεία ελήφθησαν από το cityportal.gr. Μιλήσαμε για παράσιτα, μιλήσαμε για το εντερικό σύστημα και πώς καθαρίζεται, αλλά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το λεμφικό σύστημα, το οποίο είναι άγνωστο, είναι δεδαλώδες, αλλά είναι το σημαντικότερο. Τι είναι το λεμφικό σύστημα? Ότι είναι η βόθρο σε μια πολυκατοικία, σε ένα σπίτι. Είναι ο βόθρος όπου ό,τι δεν μπορεί να καθαρίσει το σηκώτη, τα νεφρά, η επιδερμίδα, τα πνευμόνια και τα άλλα όργανα, πηγαίνει τα ρίχνει εκεί. Και όταν γεμίζει το λεμφικό, τότε αντιδρούν τα εγκεφαλικά κύτταρα και δημιουργούν διάφορες παθήσεις, συμπτώματα, ασθένειες. Το λεμφικό σύστημα δεν έχει τη φήμη του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού ή του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά είναι καθοριστικό για την καλή υγεία, την ευεξία και την ομορφιά του ανθρώπου. Το λεμφικό καθορίζει τη θρέψη, την αποβολή των τοξινών όλων των ιστών του σώματος και κατά συνέπεια όλων των μεσοκυτάριων. Λεμφικό σύστημα λέγεται το δίκτυο αγκείων του οργανισμού που μεταφέρει το επιπλέον υγρό των ιστών από αυτούς, από τους ιστούς, προς την κυκλοφορία του αίματος. Από τη στιγμή που το υγρό των ιστών του σώματος μπαίνει σε ένα λεμφαγγείο, τότε ονομάζεται λέμφος. Η λέμφος δηλαδή είναι ένα σωματικό μεσοκυτάριο υγρό. Αποτελείται από πλάσμα και ελεύθερα κύτταρα, τα λεγόμενα λεμφοκύτταρα. Ο λεμφικός ιστός χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε δικτυωτά κύτταρα, ίνες, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα. Βρίσκεται στα λεμφογκάκλια, στον σπλήνα, στις αμυγδαλές, στο θύμο αδένα και στο μυελό των οστών. Τα λεμφοφόρα τριχοειδή ή λεμφικά τριχοειδή είναι τα μικρότερα αγκεία του δικτύου, σχηματίζουν ένα δίκτυο που οδηγεί την λέμφο, το υγρό της λέμφου, από τους ιστούς. Από τα λεμφοφόρα τριχοειδή η λέμφος πηγαίνει στα μικρά λεμφαγγεία και από τη συμβολή των οποίων δημιουργούνται τα μεγάλα λεμφαγγεία. Τα λεφαγγεία έχουν μία εμφάνιση όπως το κομπολόι εξαιτίας των πολυάριθμων βαλβίδων που υπάρχουν στον αυλό τους. Τελικά, το λεμφικό σύστημα επικοινωνεί με το φλεμβικό και η λέμφος χύνεται στις φλέβες αφού προηγουμένως υποχρεωτικά έχει περάσει τουλάχιστον ένα λεφογκάγκλιο ή λεφαδένα. Η λέμφος χύνεται στο φλεμβικό σύστημα στη βάση του λαιμού με δύο μεγάλα λεφαγγεία που ονομάζονται μείζον και ελάσσον θωρακικός σπόρος. Η φλέβα στην οποία χύνεται τελικά το λεμφικό υγρό ονομάζεται άνω κύλη φλέβα. Το λεμφικό σύστημα είναι το πιο ανεπτυγμένο στα σημεία του σώματος
που είναι πύλες αντιγόνων, δηλαδή στα σημεία από όπου μπορούν πιο εύκολα να μπουν στον οργανισμό βλαπτικοί παράγοντες. Η ημερήσια παραγωγή της λέμφου είναι περίπου 12 λίτρα. Η λέμφος αποτελείται από λεμφοκύτταρα, μεσοκυτάρια και μεσοκυτάρια ουσία, που είναι δικτυωτές ίνες ή υγρή λέμφος. Η λέμφος είναι το υγρό που περιέχεται μέσα στα λεμφαγγεία και τα λεμφογάγλια και που τελικά αποχετεύεται στο φλεβικό αίμα με τους δύο θωρακικούς σπόρους. Προέρχεται από το υγρό των ιστών, ενώ όταν διέρχεται από τα λεμφογάγλια εμπλουτίζεται με λεμφοκύτταρα και αντισώματα που μεταφέρονται με τη λέμφο στο αίμα. Επιπλέον με τη λέμφο μεταφέρεται στο αίμα και το λεύκωμα που εξέρχεται σε μικρές ποσότητες από τα αιμοφόρα τριχοειδή στο υγρό των ιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο λεύκωμα, είτε και άλλη μεγαλομοριακή ένωση που ενδεχόμενα παράγεται είτε εισάγεται παρεντερικά μέσα στους ιστούς, είτε είναι τοξίνες, είτε είναι φάρμακα, είτε είναι μικροοργανισμοί. Η λέμφος είναι ένα υγρό κυτρινοπό αλκαλικής αντιδράσεως. Προσέξτε, αλκαλικής αντιδράσεως. Να σε τι χρειάζεται η μέτρηση του pH του οργανισμού. Είναι αυτή που μας δείχνει την υγεία που βρίσκεται. Αλκαλικό αίμα που θα πρέπει να είναι 7,365 δείχνει καλή υγεία. Όξινο αίμα μας δείχνει ότι υπάρχει φλεγμονή, υπάρχει λίμωξη, υπάρχει πρόβλημα. Συνεπώς, η σύνθεση της λέμβου είναι ανάλογη με εκείνη του πλάσματος του αίματος και περιέχει λευκά αιμοσφαίρια και κυρίως λεμφοκύτταρα. Η παραγόμενη λέμφος δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από τη λειτουργία των οργάνων και γενικότερα από τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν στον ιστό ή το όργανο. Κατά τη λειτουργία των οργάνων γίνεται αντιληπτό αυτό από τους μύες, από τον γαστρεντερικό σωλήνα, παράγεται πολύ μεγαλύτερο ποσό λέμφου σε σύγκριση με την κατάσταση ηρεμίας τους. Η διαφορά πίεσης μεταξύ των λεμφοφόρων τριχοειδών και της φλεβικής πίεσης στην αριστερή και δεξιά φλεβόντι γωνία συντελούν στην κίνηση της λέμφου προς την έξοδο των θωρακικών πόρων, προς την εκβολή των θωρακικών πόρων. Η διαφορά αυτή δημιουργείται με τη συνεχή είσοδο υγρού μέσα στα λεμφοφόρα τριχοειδή και τις περισταλτικές κινήσεις του τυχώματος των λεμφαγγείων που αρχίζουν από διάφορα σημεία και προχωρούν προς το κέντρο. Σκοπός της λέμφου είναι να βοηθάει στη θρέψη και έτσι μεταφέρει τα διάφορα λίπη που απορροφούνται από το λεπτό έντερο στο σηκώτη όπου και επεξεργάζονται. Δεύτερη λειτουργία είναι η αποχέτευση και ο καθαρισμός, μεταφέροντας κύτταρα και διάφορες ουσίες τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Και τρίτη λειτουργία της λέμφου είναι η άμυνα του οργανισμού, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στα λεμφογάγλια, στα οποία κατακρατούνται μικρόβια και άλλα παθολογικά στοιχεία που μεταφέρει η λέμφος, ενώ συγχρόνως τα καταστρέφουν με φαγοκυτάρωση. Δηλαδή, τα λεμφογάγλια δρούνε όπως τα διυλιστήρια. Ποια είναι τα λεμφικά όργανα? Αυτά ταξινομούνται σε κεντρικά πρωτογενή ή σε περιφερικά δευτερογενή λεμφικά όργανα.
Τα κεντρικά ή πρωτογενή λεμφικά αποτελούν τις κύριες θέσεις λεμφοποίησης, καθώς σε αυτά παράγονται, διαφοροποιούνται από τα στελεχιαία λεμφοειδή κύτταρα, πολλαπλασιάζονται και οριμάζουν σε λειτουργικός επαρκή κύτταρα. Στα κεντρικά λεμφικά όργανα αδρανοποιούνται και καταστρέφονται τα λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν τα εαυτά αντιγόνα. Στα θηλαστικά και στον άνθρωπο, κεντρικά λεμφικά όργανα είναι ο μυελός των οστών, από τον οποίο προέρχονται όλα τα λεμφοκύτταρα, ο θύμος αδένας, όπου τα ταφ λεμφοκύτταρα οριμάζουν και ουσιαστικά αποκτούν το ρεπερτόριο των ειδικών αντιγονικών υποδοχέων, τα οποία τα καθιστά ικανά να αντιμετωπίζουν το αντιγονικό φορτίο που θα συναντήσουν στη μετέπειτα ζωή τους. Αντίθετα, τα β' λεμφοκύτταρα οριμάζουν στο σηκώτη του ευρίου και στο μυελό των οστών. Τα όρημα πλέον λεμφοκύτταρα μεταναστεύουν από τα κεντρικά στα περιφερειακά λεμφικά όργανα. Αυτά είναι τα όργανα στα οποία μεταφέρονται τα λεμφοκύτταρα που έχουν οριμάσει στα κεντρικά λεμφικά όργανα. Στα περιφερειακά αυτά όργανα, τα όρημα λεμφοκύτταρα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τα διάφορα συνοδά κύτταρα, αλλά και με ξένα αντιγόνα. Τα περιφερειακά λεμφικά όργανα εντοπίζονται σε στρατηγικά σημεία του οργανισμού που τους επιτρέπουν να εκπληρώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργική τους αποστολή, η οποία δεν είναι άλλη από την καθήλωση των αντιγόνων που μπαίνουν στον οργανισμό, τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την αλληλεπίδραση των λεμφοκυττάρων με τα αντιγόνα και την ευχερή διαφυγή των προϊόντων της ανοσιακής απάντησης προς τη συστημική λειτουργία. Στα περιφερειακά όργανα ανήκουν οι καλά οργανωμένες και περιβαλλόμενες από κάψα λεμφικές δομές, δηλαδή οι λεμφαδένες και ο σπλήνας, που για αυτόν ακριβώς το λόγο ονομάζονται και συστηματικά περιφερειακά λεμφικά όργανα. Και αφετέρου, οι λιγότερο οργανωμένες και άνευ κάψας συναθρήσεις λεμφικού ιστού που απαντώνται σε ολόκληρο τον οργανισμό πλην του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το μεγαλύτερο μέρος του μη οργανωμένου λεμφικού ιστού συναντάται στους βλενογόνους και γι' αυτό οι αντίστοιχες λεμφικές συναντρήσεις φέρονται σαν βλενογονική λεμφική ιστή. Εκτός λοιπόν των λεμφαδένων και του σπλήνα, λεμφοκύτταρα υπάρχουν και σε πολλούς άλλους ιστούς, διάσπαρτα λεμφοκύτταρα, με διαφορετικά μάλιστα ανοσοσφαιρονοτυπικά χαρακτηριστικά, απαντώνται στη βασική στιβάδα των βλενογόνων διαφόρων οργάνων, όπως το στομάχι, το λεπτό, το παχύ έντερο, οι ανώτερες και κατώτερες αναπνευστικές οδοί και άλλα. Έτσι, οι συναντρήσεις λεμφοκυττάρων, είτε διάχυτες, είτε οργανωμένες σε μονήρι ή σειραίοντα λεμφοζίδια με βλαστικά κέντρα, με δομή και λειτουργία ανάλογη των λεμφαδένων, υπάρχουν στη βασική μεμβράνη και στις υποβλενογόνιες περιοχές της πεπτικής, της αναπνευστικής και της ουροπιογεννητικής οδού. Αυτός ο λεμφικός ιστός αποτελεί το λεγόμενο ανοσιακό σύστημα των βλενογόνων και αντιπροσωπευτικά στοιχεία του οποίου είναι οι παϊέριες πλάκες του τελικού ηλαιού, τα υποβλενογόνια λεμφοζίδια της κολικοειδής απόφυσης, οι αμυγδαλές και τα υποβλενογόνια λεμφοζίδια που απαντώνται κατά μήκος των ανώτερων αναπνευστικών οδών και των βρόχων. Αντίθετα, το ανοσιακό σύστημα της επιδερμίδας αποτελείται από τα ενδοεπιδερμικά λεμφοκύτταρα
καθώς και από τα λεμφοκύτταρα και τα συνοδά κύτταρα της επιδερμίδας. Ιδιαίτερα σημασίας είναι τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα που εντοπίζονται στην υπερβασική στιβάδα της επιδερμίδας. Ένας αριθμός κυττάρων Langerhans πιστεύεται ότι μεταναστεύουν στα λεμφικά όργανα όπου αναγνωρίζονται σαν διαπλεκόμενα διατηρητικά κύτταρα. Πιο απλά δεν γινόταν η παρουσίαση του λεμφικού συστήματος. Εκείνο το οποίο έχει κατά νου ο φαρμακοποιός Γεώργιος Κυριακού, του οποίου είναι το άρθρο, είναι η βοήθεια για την καλή λειτουργία με φυσικούς τρόπους του λεφικού συστήματος, που προτείνει το γανόδερμα, προτείνει την πυκνογενόλη, προτείνει το χυμό από grapefruit, καθώς και γκίγκο μπιλόμπα. Και η φροντίδα αποφυγής των τοξινών από τη διατροφή είτε από το περιβάλλον. Αντίστοιχα, εγώ προσωπικά έχω χρησιμοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την εξής συνταγή για τον καθαρισμό του λεμφικού συστήματος. Μπορείτε να τη γράψετε. Είναι ένα μείγμα βοτάνων από 4 κουτάλια σούπας βαπτισία, αστράγαλο, τριγωνέλα, εχινάκια, ίδραστη, υβίσκο, ταραξάκο, φυτολάκα, γίνγκο μπιλόμπα και ανεμόνι. Εφόσον γίνει αυτό το μείγμα βοτάνων, πίνετε 3 φλιτζάνια εχήματος ημερησίως, όπου σε κάθε φλιτζάνι βραστό νερό θα προσθέτετε ένα κουτάλι του γλυκού από το ανωτέρω μείγμα βοτάνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.